Είναι, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μπορεί αύριο όντως ο Πρωθυπουργός να πάει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προκηρυχθούν και επίσημα πλέον οι εκλογές. Όμως εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όπως και να έχει, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πει από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές, εν προκειμένου 21 Μαΐου ή αν χρειαστούν και τις επόμενες εκλογές, δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα είναι σε αντιλαϊκή κατεύθυνση, γιατί ακριβώς αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα πρόκειται να εφαρμοστούν, ήδη έχουν εξαγγελθεί από σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο φορέων οικονομικών στη χώρα μας. Γεγονός λοιπόν που μας οδήγησε και οδηγεί και λέμε ξεκάθαρα ότι η όποια κυβέρνηση προκύψει λοιπόν από τις εκλογές θα είναι αντιλαϊκή, άρα δυνατή αντιλαϊκή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών σημαίνει αδύναμο λαό. Άρα λοιπόν όσο το δυνατόν, και αυτό λέμε, όσο και σε αυτήν την κατεύθυνση παλεύουμε, όσο το δυνατόν αδύναμη κυβέρνηση, αστική κυβέρνηση μετά τις εκλογές 21 Μαΐου. Και παράλληλα, πάνω σε αυτή την κοινή στρατηγική που όλα τα άλλα κόμματα συμπλέουν, διαμορφώνονται βεβαίως και οι δυνατότητες συνεργασίας κομμάτων, όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ 25 και πάει λέγοντας. Γι' αυτό άλλωστε σημαντικό μέρος, και εδώ έχουμε πάμπολα να πούμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Ολοκληρώστε σε λίγο, ναι. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν διαγωνταγράφειες σύμπλευση σε μια σειρά, για παράδειγμα, νομοσχεδίων που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, η ενίσχυση του ΚΚΕ στις εκλογές αποτελεί εγγύηση της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης. Ευχαριστούμε, κύριε Λαβρούλη. Απέναντι σε κάθε εκδοχή αντιλαϊκής κυβερνητικής συνεργασίας ή μονοκομματικής κυβέρνησης. Για την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που ζητηθεί συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε Λαμπρούλη. Την απάντηση, ναι, την απάντηση την έχουν δώσει μεγαλοστελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να την... θα την επαναλάβω αν θέλετε, αλλά την έχουν δώσει τα πρώτα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εδώ και λίγο διάστημα σε αντίστοιχα ερωτήματα των δημοσιογράφων, σε συνεντεύξεις, έχουν πει ότι με το ΚΚΕ φυσικά και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, διότι υπάρχουν τεράστιες στρατηγικού χαρακτήρα διαφορές. Και σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό που λέμε εμείς επιβεβαιώνεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα τι προβάλλουν και σήμερα αλλά και το προηγούμενο διάστημα και μπροστά στις εκλογές. Το μονόδρομο της καπιταλιστικής ανάπτυξης αυτού του συστήματος που έχει οδηγήσει το λαό μας σε αυτή την τεράστια τα τεράστια και βάρβαρα μέτρα και το συνεχές σφυροκόπημα με μέτρα που το έχουν κάνει τη ζωή μαρτύριο. Έτσι λοιπόν συμφωνούν όλοι, για παράδειγμα, στο υπερμνημόνιο και στο Ταμείο Ανάκαμψης, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συνολικότερα στις θυσίες των εργατικών και λαϊκών δυνάμεων στη χώρα μας. Προβάλλουν ως μονόδρομο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, την επέκταση των ατοικών βάσεων και την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή στους συνδεδευτικούς ανταγωνισμούς ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία και την Κίνα από την άλλη μεριά. Και παράλληλα τα σχέδια της εκμετάλλευσης του Αιγαίου, ναι, και τη διχοτόμηση της Κύπρου να παραμένουν ανοιχτά. Άρα λοιπόν, σε ποια βάση να συνεννοηθούμε για τα κόκκινα δάνεια που ερώτησε η κυρία Παπανάτσο, σε αυτά? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ωραία, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αν θέλετε και το τελευταίο διάστημα, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και για το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Θα ήθελα να μείνω λίγο στην επόμενη μέρα και να δώσω το λόγο στον κύριο Λαμπρούλη. Είπατε και νωρίτερα, κύριε Λαμπρούλη, ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν τη συνεργασία με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρ' όλα αυτά, εάν σας ζητηθεί να έχετε ψήφο ανοχής, θα προχωρούσατε σε κάτι τέτοιο για να στηρίξετε μια κυβέρνηση? Νομίζω είναι, κύριε Τσίμπα, ναι, το να ναι, είναι ξεκάθαρο, το έχουμε τονίσει σε κάθε περίπτωση, το επανειλημμένος στο ερώτημα αυτό, αν θέλετε, και το τελευταίο διάστημα, αλλά αν θέλετε έχει απαντηθεί αυτό με ό,τι συνέβη το 2012.
αν θυμάστε καλά, έγκριτος δημοσιογράφος, είστε, το γνωρίζετε, όπως και οι παρευρισκόμενοι στο πάνελ, αλλά και όσοι μας ακούνε. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορούμε να μπούμε ούτε σε ζητήματα συνεργασίας με αυτά τα κόμματα, όπως περιέγραψα προηγουμένως, που έχουν ακριβώς κοινή στρατηγική κατεύθυνση, κοινή στρατηγική επιλογή, και πολύ δε περισσότερο αυτό που με ρωτήσατε πιο συγκεκριμένα, την ψήφο ανοχής. Καμία ψήφο ανοχής και καμία συμμετοχή. Εμείς αυτό που απευθύνουμε στο λαό μας είναι ότι ενισχυμένο ΚΚΕ μετά τις εκλογές, την επομένεια των εκλογών, θα είναι μια ψήφος η οποία δεν θα πάει χαμένη, δεν θα μοιραστεί δεξιά και αριστερά, αλλά θα επιστρέψει στον ίδιο το λαό, οργανώνοντας με από καλύτερες θέσεις, με μεγαλύτερες δυνάμεις το ΚΚΕ, την παρέμβαση του εργατικού λαϊκού κινήματος, τις διεκδικήσεις του, τους αγώνες του, για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, που όλοι οι άλλοι όσοι κυβέρνησαν του την έχουν κάνει μαρτύριο, το οποίο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και την επομένη των εκλογών, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να απορρίψουν τα διλήμματα περί προόδου ή Σκότους ή από την άλλη μεριά Μητσοτάκης ή Τσίπρας, όταν στη βασική επιλογή τους συμφωνούν, στις βασικές τους επιλογές συμφωνούν, πράγμα που έδειξε και η τελευταία θητεία, κοινοβουλευτική θητεία, όπου το 50%, το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πολύ δε περισσότερο άλλα νομοσχέδια, τα οποία ψήφισε τον πυρήνα των άρθρων, καταψηφίζοντας επί της αρχής. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια συνολική αντιπαράθεση, αν θέλετε, και πολιτικών και στρατηγικής. Από τη μία μεριά το ΚΚΕ και από την άλλη μεριά όλα τα άλλα κόμματα. Κύριε Τσίπα, κοιτάξτε, θα πρέπει, επειδή αναφέρθηκε, μπήκε στη συζήτησή μας και το ζήτημα της μνήμης του λαού μας. Ο λαός έχει μνήμη, όντως, αλλά βιώνει στη βάση των πολιτικών που ξεδιπλώθηκαν τα τελευταία χρόνια τρία μνημόνια και ένα τέταρτο υπερμνημόνιο, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο συμφώνησαν, ψήφισαν τα μνημόνια μάλλον όλα τα άλλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν το ξεχνάμε αυτό, και πολύ δε περισσότερο που συμφωνούν στα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς θα γίνει η διαχείριση των χρημάτων αυτών υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Τώρα οι φαγωμάροι ή οι αντιθέσεις τους είναι ποια τμήματα του κεφαλαίου μπορεί ενδεχομένως να ευνοηθούν περισσότερο ή λιγότερο από τα τεράστια αυτά ποσά, τα οποία ήρει στο εμπαρόδο θα κληθεί να τα πληρώσει ο λαός μας. Όμως την επομένη των εκλογών, κύριε Τσίπα, όλα αυτά τα προβλήματα που τα γνωρίζετε και εσείς, τα βιώνει ο λαός μας, θα πολλαπλασιαστούν, και αυτό δεν το λέμε για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα για να τρομάξουμε, να το πω έτσι, τον κόσμο. Ολοκληρώστε, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία αποτυπώνεται από οικονομικούς κύκλους στη χώρα μας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον ΟΣΑ, και τα μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν είναι περιορισμοί δημοσιονομικοί περαιτέρω. Μην ξεχνάμε ότι τα ματωμένα πλεονάσματα θα βρίσκονται εδώ. Δεν έχουμε, η επιτήρηση θα είναι εδώ, αλλά και μέτρα, νέα αντιλαϊκά μέτρα στην κατεύθυνση των καταβαράθρων των εργασιακών σχέσεων περαιτέρω και των κοινωνικών παροχών. Και κύριε Χαρακόπουλε, ο αριθμός δεν θα έχει τέλος.